Ένα πάρα πολύ δύσκολο συμβούλιο, βαμμένο κόκκινο, ευτυχώς για εμάς. Πες μια δικιά σου γνώμη. Αλλά γιατί πιστεύω, παιδιά, ο Τάκης, λόγω ψυχολογίας, σου έχει κάνει χάλια. Σκέφτηκες την άλλη όψη του νομίσματος, ότι μπορεί αυτό να μας βολεύει. Καλό, ναι, αν και αγωνιστικά ο Τάκης είναι αρκετά ανεβασμένος στον τελευταίο πολύ καιρό. Άρα. Τελευταία και με τους κρίκους τι βάζεις πρώτα. Εδώ στο σημείο όμως που έχουμε φτάσει, δεν είμαστε εγώ στην αρχή. Εγώ πάντα ψυχολογία. Προσέξτε λίγο, δεν είμαστε στην αρχή. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Ίσως, μπράβο, ίσως και λίγο θα γίνουν να τα είναι τελευταία. Παιδιά, το λίγο. Ίσως, γιατί, για... γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Μπορεί να το κάνουν και στρατηγικά. Να βγάζουν τον Τάκη κιόλας. Γιατί αντικειμενικά, αν πάνε στα ατομικά, μπορεί, μπορεί, είναι πολύ καλή μπορεί να σκεφτεί έτσι. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα κινηθούν και ποιο έχει περισσότερη βαρύτητα για αυτούς. Το θέμα συμβίωσης και ηρεμίας στον πάγκο, στο αγωνιστικό αλλά και στην καλύβα. Ή η πραγματικά ουσιαστικά αγωνιστική πόντι που φέρνει ο κάθε παίκτης. Είναι ένα δύσκολο συμβούλιο και σίγουρα δεν θα ήθελα να ήμουν στην θέση των παιδιών που ψηφίζονται. Συμβούλιο σήμερα, η κόκκινη, αφού χάσαμε την ασυλία, καλούμαστε να ψηφιστούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ψηφοφορία γιατί είμαστε μόνο 5 άτομα στην ομάδα μας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ανάμεσα σε 2 άτομα. Το ένα άτομο θα το ψήφιζα για αγωνιστικούς καθαρά λόγους και το άλλο άτομο για ψυχολογικούς λόγους. Απλά δεν ξέρω στη φάση που βρίσκομαι εάν πρέπει να σκεφτώ το καλό της ομάδας μου, που αυτό σημαίνει ότι θα ψηφίσω αγωνιστικά, για να πάρουμε την αυριανή ασυλία και τα έπαθλα που έρχονται ή να σκεφτώ με βάση ψυχολογίας ποιο άτομο μου ρίχνει την ψυχολογία και πάλι δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν έχω φέρει καμία ένταση στην ομάδα τέτοια που να ρίχνω ψυχολογικά παίχτες. Χθες όλη μέρα ο Σάκης με τη Μαριαλένα είσαν χάλια ψυχολογικά και το δείξανε και σήμερα στον αγώνα και οι δύο. Μαλώνουν μεταξύ τους, μετά τα βρίσκανε. Προσπαθούσε να στηρίξει ο ένας τον άλλο ψυχολογικά, δεν γινόταν. Προσπαθούσαμε κι εμείς με ωραίο τρόπο, όσο μπορώ και εγώ δηλαδή, να μπω ανάμεσα σε ένα ζευγάρι να τους βοηθήσω. Αν μη τι άλλο, τι φταίω εγώ δηλαδή να ψηφιστώ σήμερα που άλλοι δεν είχαν σαν καλή αγωνιστικά. Αν εξαιρέσω τον Τάκη και τον Κωνσταντίνο που ξέρουμε ότι δεν ψηφίζονται και δεν νομίζω να δούμε ούτε σήμερα ψήφα από τον ένα στον άλλον, εγώ, η Μαριαλένα αλλά και η Μελίνα θεωρώ ότι είμαστε τρεις παίχτες οι οποίοι μπορεί να αφήσουμε το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί όπως είπα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του παιχνιδιού που και ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει ρόλο και η παρέα αλλά και οι εντάσεις.